άρχισε να συνέρχεται όταν έγιναν ορισμένα πράγματα. Κατάλαβε τι μπορούσε να συμβεί. Το δεύτερο, πρέπει να σας πω ότι μέσα στη Βουλή, σε αυτή την περίοδο, έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Ίσως κάποια πράγματα που σας είπα και προηγουμένως δεν τα διαχειριστήκαμε σωστά. Πήραμε πρωτοβουλίες ώστε να αλλάξουν και η κυβέρνηση να αλλάξει και ορισμένοι υπουργοί να μπουν να αλλάξουν ώστε μπορούν να έχουν κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Γίνανε πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Και τελικά αυτό που έπρεπε να γίνει από την αρχή και δεν έγινε, τελικά κάπως με μια μορφή έγινε στο τέλος. Τι έπρεπε να γίνει? Έπρεπε το ΠΑΣΟΚ, και είναι το ίσως το μεγαλύτερο λάθος, να κάνει από την πρώτη στιγμή προσπάθεια ώστε η κρίση να αντιμετωπιστεί με τον πιο ευρύ διακομματικό τρόπο. Δεν μπορούσε το ΠΑΣΟΚ και δεν μπορεί κανένα ακόμα να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση μόνο του. Έπρεπε από την πρώτη στιγμή να πούμε, ελάτε και εσείς οι υπόλοιποι να συμμετέχετε. Έπρεπε να κάνουμε εκλογές και να πούμε, είχαμε πει αυτά τα πράγματα, δεν ισχύουν. Αν θέλετε να συνεχίσουμε, ψηφίστε μας ή ψηφίστε κάτι άλλο. Ή έπρεπε, αν ήταν να κάνουμε δημοψήφισμα, να το κάνουμε στην αρχή, τότε που ο κόσμος είχε προβληματιστεί και θα μπορούσε ίσως να μας δώσει ένα άλλο μήνυμα, ένα άλλο στίγμα. Δεν κάνανε αυτές τις ενέργειες. Κάποια ώρα λοιπόν, όταν είχαμε πράγματι φτάσει στο απροχώρητο, πήραμε και πρωτοβουλίες. Και εγώ ίδιος πήρα πρωτοβουλίες μαζί με άλλους συναδέλφους μου, τον ΠΑΣΟΚ και από άλλα κόμματα, ώστε να δημιουργήσουν μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Και τότε ήταν ο Σαμαράς που ενέδωσε, φοβούμενος ότι το κόμμα του ίσως πάθει ζημιά, και βγήκε στην κυβέρνηση Παπαδήμου, η οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα, και μπορέσαμε και κάναμε αυτό που κάναμε, δηλαδή στην υπογραφή του δεύτερου μνημονίου και αυτού επώδυνου, αλλά στο κάτω-κάτω εδώ πληρώσαμε 100 δισεκατομμύρια ευρώ από το χρέος, έχουμε 3 δισεκατομμύρια το χρόνο μείωση στο έλλειμμά μας και έχουμε μια προοπτική ότι η χώρα μας θα μπει σε μια πορεία που θα μειώσει το χρέος σαν ποσοστό των καθάριση του ελληνικού προϊόντος μετά από μερικά χρόνια. Δεν είναι λίγα πράγματα αυτά. Όπως δεν είναι λίγο πράγμα το γεγονός ότι μειώσαμε το πρωτογενές χρέος από 25 δισεκατομμύρια ευρώ, προσέξτε, 25 δισεκατομμύρια ευρώ έλλειμμα το χρόνο, δηλαδή έσοδα-έξοδα, καταλαβαίνει ποια διαφορά, τι διαφορά είναι αυτή κάθε χρόνο. Το φτάσαμε στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και πάει αυτό να γίνει 0 στο τέλος του 2012 με τις θυσίες του κόσμου. Με το αίμα του κόσμου, με το υδρότα του κόσμου, με τον πόνο του κόσμου. Και με μια τραγική ύφεση η οποία χτυπάει ολόκληρη την οικονομία μας. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς για να περάσουμε σε διαδικασία ανάπτυξης που δεν είναι απλό πράγμα, περνάμε από αυτό το δύσκολο μονοπάτι που σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι έχει αφήσει θύματα χωρίς επιστροφή. Περάσαμε λοιπόν και περάσατε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάρα πολλά και τα κατανοούμε απόλυτα. Ξέρω, έχω μιλήσει με τους περισσότερους από εσάς και εδώ και με άλλους φίλους. Ξέρω τι τραβάτε και ξέρω ότι εκείνο που βασανίζει όλους μας είναι η αφιβολία και η επιφύλαξη για το τι είναι το μέλλον της πατρίδας μας. Πού πάει ο τόπος αυτός. Εδώ θα πρέπει από την αρχή να σας πω, από τώρα να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει σκοτάδι δίπλα μας και πολύ γκρίζο και πολλά σύννεφα, προσωπικά βλέπω ότι κάπου αρχίζει να βγαίνει κάποια ηλιακτίδα φωτός. Έχω την αίσθηση ότι τα δύσκολα, τα πολύ δύσκολα έχουν περάσει για την πατρίδα μας και για τον κόσμο μας. Έχω την αίσθηση ότι αυτά που ήταν πολύ οδυνηρά έχουν περάσει. Βεβαίως δεν είναι εύκολα τα πράγματα μπροστά και έχουμε πολλές δυσκολίες ακόμα μπροστά μας. Αλλά εάν οι πολίτες και κυρίως αν τα πολιτικά κόμματα την επομένη των εκλογών συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να δουλέψουν για την πατρίδα μας, πιστεύω ότι έχουν μπει οι βασικές υποδομές για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.
θα μου πεις πώς είσαι τόσο αισιόδοξος. Πρώτα απ' όλα έχουμε μειώσει το αίτημα. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Δεύτερον, ήδη αρχίζουν και κινούνται διαδικασίες οικονομικής ανάπτυξης που με πολύ μεγάλη δυσκολία κινήθηκαν τον τελευταίο καιρό. Πολύ μεγάλη δυσκολία και οι δήμαρχοι μπορούν να καταλάβουν επειδή από πρώτο χέρι γνωρίζουν τα προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή αλλάζει. Και αυτή αρχίζει να κατανοεί ορισμένα πράγματα. Ξέρετε, πέρσι είχαμε κάνει με άλλους συναδέλφους, εδώ έχουμε και ανθρώπους που το ξέρουν, μαζέψαμε περίπου 70 υπογραφές από συναδέλφους μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, από 22 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 6 κόμματα, τα οποία είναι από αριστερά μέχρι δεξιά, οι οποίοι ζητούσαν ευρωομόλογο, που είναι μια βάση οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η προϋπόθεση για να αρχίσει να κόβει χρήμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και να φέρεται πλέον σαν κράτος ενιαίο, σαν ενιαία οντότητα και όχι σαν μια διαλυμένη υπόθεση. Λοιπόν, αυτά τα καταλαβαίνω. Πιστεύω ότι αυτά είναι κοντά, είναι τουλάχιστον κοντύτερα από ό,τι ήταν πριν από λίγο καιρό. Αρχίζει δηλαδή και η Ευρώπη και μπαίνει σε ένα δρόμο διαφορετικό, στον οποίο δεν είχε μπει, δεν ήθελε να μπει. Και πιστεύω ότι και οι εκλογές και στην Γαλλία και στην Ολλανδία και στη Γερμανία θα δείξουν άλλα πράγματα. Άλλες δυνάμεις έρχονται. Εμείς είχαμε την ατυχία να είχαμε τους πιο δύσκολους ανθρώπους με τους οποίους θα έπρεπε να συνοηθούμε. Πολύ δύσκολοι, πολύ δύσπιστοι και είχαν έτσι καλοκίσει τους λαούς τους ώστε να πιστεύουν ορισμένα πράγματα και κυρίως να πιστεύουν ότι οι Έλληνες είναι οι τεπέλιδες, είναι οι καραμουφάιδες, είναι το Α, το Β και το Γ και να μισούν τον ελληνικό λαό με ευθύνη των δικών τους επιλογών.